Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Σημείο αναφοράς και απόψη, η πρώτη εκπομπή για την εβδομάδα. Και θα δούμε πώς ξεκινά αυτή η πολύ κρίσιμη εβδομάδα και για την εξέλιξη της πανδημίας. Ακόμα ότι στο τραπέζι, ακόμη και σήμερα, είναι το ολικό lockdown. Το ακούσαμε το πρωί από τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Παναγιώτη Αρκουμανέα. Οι ειδικοί μιλούν και για 2.500 κρούσματα τώρα στις αρχές Μαρτίου. Και ήδη από χθες η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας μας προειδοποίησε ότι έχουν αυξηθεί δραματικά οι εισαγωγές στα νοσοκομεία της Αττικής και πως ουσιαστικά το σωτηρίο που είναι μονοθεματικό, η ναυαρχίδα για τον κορονοϊό, ουσιαστικά είναι πλήρες το νοσοκομείο. Ξεκινώ με αυτούς τους τίτλους, γιατί εμείς απόψε στο σημείο αναφοράς θα δούμε τι γίνεται με την εργασία, με την εστίαση, με το λιανεμπόριο. Θα δούμε τι γίνεται με τα επιχειρηματικά νοικοκυριά που μας τόνιζε πριν από λίγο εδώ ο πρόεδρος, ο κύριος Κορκίδης. Υπενθυμίζω ότι ο τουρισμός, το λιανεμπόριο και η εστίαση είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες για το ΑΕΠ μας. Άρα, η πανδημία έχει πλήξει, έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα και ο τουρισμός και η εστίαση και το λιανεμπόριο. Πρέπει λοιπόν να δούμε σήμερα πώς ακριβώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και ποια είναι η μετα-COVID εποχή, μου λένε πολλοί. Αν θα μπουν χιλιάδες λουκέτα, αν θα έχουμε πάρα πολλούς απολυμμένους, γιατί εδώ είναι η ουσία, να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα απόψε, με εξαιρετικούς προσκεκλημένους. Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και ο πρόεδρος του Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κυρία Σαβοριανάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, πρόεδρε. Πάνω απ' όλα και από εκεί και πέρα, όπως τα περιγράφετε, τα θέματα είναι πάρα πολλά και δύσκολα. Υγεία και εργασία, πρόεδρε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, γιατί... Πρέπει να εργαστούμε μόνο. Ακριβώς. Πρέπει να μπορούμε να δουλέψουμε. Η εξίσωση, όπως είπατε, με πανδημία και με εργασία, δεν ξέρω, έχει σηκώσει όντως η επιστήμη ψηλά, γιατί διάβασα το άρθρο σας. Ο κύριος Βασίλης Πολυμερόπουλος, είναι των Βασίλειδων σήμερα, των Προέδρων. Λοιπόν, Πρόεδρος των Εργαζομένων του Δήμου της Αθήνας, η πρωτεύουσα στο σημείο αναφοράς, καλώς ήρθατε. Και μέλος της ΑΔΕΔΗ, εύχομαι και ο επόμενος πρόεδρος να είστε εκεί, τοποθετούμε εγώ δημόσια. Είχατε και συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη, σήμερα. Σήμερα, για να δούμε τα θέματα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και προχθές είχαμε ως δημόσιοι υπάλληλοι, ως ΑΔΕΔΗ, είχαμε συνάντηση πάλι με τον κύριο Βορύδη για τα γενικότερα θέματα των δημοσίων, του δημοσίου και των δημοσίων υπαλλήλων. Το κανάλι της αυτοδιοικητικής οικογένειας και θα ενημερωθούμε και γι' αυτό. Ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εστιατορικών Επαγγελμάτων και τα Συναφή Επαγγέλματα υπό ΕΣΕ. Θέλω να θυμίσω, κύριε Γιώργο Κουράση, ότι εκπροσωπείτε 500.000 οικογένειες. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Πολύ σωστά. Η εστίαση λοιπόν απαριθμεί περίπου 80.000 επιχειρήσεις, όπου απασχολεί 330.000 εργαζομένους, όπου μαζί με τα συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών ξεπερνάμε τις 500.000. Άρα μιλάμε λοιπόν για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Λοιπόν, ετοιμάζετε μια μεγάλη κινητοποίηση εσείς. Θα τη δούμε μεθαύριο στην πλατεία Συντάγματος. Θα παραδώσετε τα κλειδιά της εστίασης. Τα έχετε συγκεντρώσει από όλη την επικράτεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα έρθω σε αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ανακοίνωσε το πρωί ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας, για τον τηλεοπτικό χρόνο. Να υπενθυμίσω ότι εμείς θα ακούσουμε την εισαγωγή του. Το πρώτο μέτρο ανακοίνωσε τα νέα μέτρα για τη στήριξη της πανδημίας και θα πάρουμε τις απαντήσεις από τους πρωταγωνιστές, από την ίδια την αγορά απόψε. Συγκεκριμένα, πρώτον, όλες οι επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία βρίσκεται σήμερα σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής, όπως είναι η εστίαση, τα γυμναστήρια, οι επιχειρήσεις του πολιτισμού, του αθλητισμού και άλλοι κλάδοι, καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στις μεταφορές, κλάδοι οι οποίοι πράγματι πλήττονται ιδιαίτερα από την υγειονομική κρίση, δικαιούνται υποχρεωτική πλήρη απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου στα επαγγελματικά τους ακίνητα και για τον μήνα Μάρτιο. Στις επιχειρήσεις που θα λάβουν πλήρη απαλλαγή ενοικίων για τον μήνα Μάρτιο συμπεριλαμβάνεται και το λιανεμπόριο. Οι ιδιοκτήτες, φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις αυτές θα αποζημιωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό με το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος
ενώ οι ιδιοκτήτες, νομικά πρόσωπα, θα αποζημιωθούν με το 60% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος. Ισχύει η πρόβλεψη για μείωση ενοικίου κατά 40% στους υπόλοιπους πληττόμενους κλάδους για όλο το πρώτο τρίμηνο του 2021, καθώς και στην πρώτη κατοικία των εργαζομένων που βρίσκονται σε αναστολή και στη φοιτητική κατοικία των παιδιών τους. Το κόστος για το μήνα Μάρτιο διαμορφώνεται στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, ακούσαμε την εισαγωγή, το πρώτο μέτρο που ανακοίνωσε ο Υπουργός. Θα πάρω το πρώτο σχόλιο για τη μεγάλη εικόνα από τον Πρόεδρο. Πλήρης απαλλαγή ενοικίου τον Μάρτιο. Ανακοίνωσε 24 δισεκατομμύρια έφτασαν τα μέτρα για το 2020 και 7,5 δισεκατομμύρια για το 2021. Θα δούμε μέχρι τούτη την ώρα, υπενθυμίζω. Λοιπόν, για να μην μας πνίξει, λέτε, το τρίτο κύμα οικονομικά, πρέπει να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουμε, Πρόεδρε. Ναι, πράγματι, κατανοούμε πλήρως ότι τα οικονομικά μέτρα στήριξης και ιδιαίτερα αυτά που είναι με ίδια μέσα της κυβέρνησης προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά δεν είναι ούτε ανεξάρτητα ούτε απεριόριστα. Σήμερα ακούσαμε 5 μέτρα τα οποία λίγο πολύ τα γνωρίζαμε, δηλαδή την απαλλαγή των ενοικίων και αντίστοιχα το δεύτερο μέτρο ήταν η επιδότηση των ενοικίων στους ιδιοκτήτες με συμψηφισμό για την πλειοψηφία, δηλαδή για 230.000 ιδιοκτήτες. Έγινε συμψηφισμός των ενοικίων με φορολογικές υποχρεώσεις ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ. Και τα υπόλοιπα 19 εκατομμύρια είναι αυτά που καταβλήθηκαν στους ιδιοκτήτες. Πάμε στο τρίτο μέτρο που είναι, αν θέλετε, η παράταση της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ στο καφέ, στα αλκοολούχα, στις μεταφορές, στους κινηματογράφους και τα θέατρα που είναι κλειστά ούτως ή άλλως, οπότε δεν έχει νόημα. Βέβαια, αυτή η παράταση είναι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Το τέταρτο μέτρο είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή 5, η οποία ήδη το 1 δισεκατομμύριο έχει διδοθεί σε 350.000 δικαιούχους και υπολείπονται τα υπόλοιπα 200 εκατομμύρια στους υπόλοιπους. Και πάμε και στην ανακοίνωση ότι η έκτη επιστρεπτέα προκαταβολή θα έχει δύο σκέλη. Ναι. Τα 500 εκατομμύρια θα δοθούν σε αυτούς που έχουν απώλεια τζίρου και το 1 δισεκατομμύριο σε αυτούς οι οποίοι έχουν μείωση τζίρου το τρίμηνο. Δηλαδή τα 500 για τον Ιανουάριο μόνο και το 1 δισεκατομμύριο για το τρίμηνο του 2021. Δηλαδή μέχρι και το Μάρτιο. Και το τελευταίο βεβαίως είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο σίγουρα είναι κάτι σημαντικό για 355.000 δικαιούχους και έχει ένα κόστος 42 εκατομμύρια ευρώ, δημοσιονομικό κόστος. Τι δεν ακούσαμε όμως. Και αυτά τα οποία θέλουμε, και πολύ σωστά είπατε, επισημαίνουμε και εκπέμπουμε, αν θέλετε, ένα SOS για τα επιχειρηματικά νοικοκυριά. Ποια είναι τα επιχειρηματικά νοικοκυριά? Αυτά τα οποία έχουν εισόδημα αποκλειστικά και μόνο από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Και συνήθως εκεί δουλεύουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Όταν λοιπόν οι επιχειρήσεις, 206.000 επιχειρήσεις, είναι υποχρεωτικά κλειστές ή πληττόμενες, πολύ περισσότερες ακόμα, δεν έχουν εισόδημα. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούν τα μέτρα και να είναι πιο στοχευμένα από ό,τι οριζόντια. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στην προκαταβολή φόρου, έτσι, ιδιαίτερα για τους συνεπείς και αυτοί που παρά τη μείωση τζίρου δείχνουν κέρδη, γιατί αυτοί πληρώνουν προκαταβολή φόρου και φόρους. Το δεύτερο είναι η επιδότηση των παγίων για όσους έχουν μείωση τζίρου πάνω από 30%, νομίζω θα πρέπει να γίνει 20%. Ναι. Επίσης, την επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων με τη γέφυρα 2. Και αυτό το οποίο χρειάζεται η επιχειρηματικότητα για την επόμενη μέρα που αναφέρατε και στην αρχή της εκπομπής είναι τα δάνεια μέχρι 50.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που κάνουν τζίρο έως 200.000 ευρώ. Αυτά είναι που περιμένουμε να ακούσουμε. Τα συνολικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός είναι περίπου 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Το σύνολο των μέτρων για το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο είναι 7,5 δις ευρώ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει τα μέτρα να εστιάσουν και να προσανατολιστούν περισσότερο στα επιχειρηματικά νοικοκυριά. Ναι. Το θεωρώ ότι είναι απόλυτης προτεραιότητας. Mm-hmm. Κύριε Κουράση. Να σχολιάσω τις δηλώσεις της ανακοινώσεις σήμερα του Υπουργού Οικονομικών. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μην πούμε ότι είναι θετικά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει. Ναι. Είναι σε μια σωστή κατεύθυνση. Εμείς περιμένουμε να ακούσουμε πιο γενναία μέτρα, βέβαια. Ναι. Και πιο στοχευμένα και για την εστίαση, η οποία εστίαση είναι ένα από τα μεγάλα θύματα αυτής της υγειονομικής οικονομικής κρίσης, η οποία μας χτυπάει την πόρτα. Μην παραλείψουμε και μην ξεχνάμε ότι προερχόμαστε από μια δεκαετή οικονομική κρίση. Σίγουρα το κράτος μας δεν είναι το πιο πλούσιο στην Ευρώπη. Δεν είμαστε Ελβετία.
και τα λίγα χρήματα που έχουμε, αυτά που πρέπει να τα διαχειριστούμε σωστά. Αλλά να κατευθύνουμε προς την πλευρά όχι της απλής ανακούφισης, αλλά και τη στήριξη των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Η εστίαση περιμέναμε να ακούσουμε μέτρα διάσωσης για αυτήν. Mm-hmm. Και χρησιμοποιώ τη λέξη διάσωση γιατί πραγματικά βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού. Ναι. Περιμένουμε περίπου 20 με 25.000 επιχειρήσεις να μην ανοίξουν όταν θα επανέλθει η χώρα σε μια κανονικότητα. Όχι, μου δίνετε μαύρους τίτλους τώρα. Δυστυχώς ναι. 25.000 και αν δούμε λοιπόν πόσοι εργαζόμενοι από τις επιχειρήσεις αυτές είναι σε αναστολή αυτή τη στιγμή, από τους 330.000 ή 200.000 είναι σε αναστολή. Πράγμα που σημαίνει ότι πολύ λίγες επιχειρήσεις λειτουργούν με το σύστημα του delivery take-away, mm-hmm. για να μπορούν και αυτοί να πάνε ένα μεροκάματο σπίτι τους. Μην φανταστείτε ότι πάνε να γίνουν πλούσιοι. Απλώς φυτοζωούν, πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ή προσπαθούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Mm-hmm. Και αυτό που είπε ο κύριος Κορκίδης για τις οικογένειες των επιχειρηματιών είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Είναι μια μεγάλη αλήθεια γιατί πίσω από εμάς δεν είμαστε απλά νούμερα, δεν είμαστε απλά αφημοί. Είμαστε και εμείς άνθρωποι οι οποίοι έχουμε οικογένειες και πρέπει να στηριχθούν και αυτές. Ακόμα και η διαφοροποίηση των επαγγελματιών, επιχειρηματιών, εργοδοτών που έχουν παιδιά φοιτητές και δεν έχουν ούτε αυτή μία μείωση στο ενίκιο των φοιτητών, ακόμα και αυτό είναι μία διαφορά και ένα πολύ ψηλό κόστος για τις οικογένειές μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε όταν θα έρθουμε σε μία κανονικότητα να είμαστε όσο περισσότεροι γίνεται ζωντανοί. Γιατί κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Σε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση που περνάμε αυτή τη στιγμή θα υπάρξουν θύματα. Δεν το αποφεύγουμε με τίποτα. Να. Όσο για νέα μέτρα και να πάρει, αυτοί οι οποίοι ήταν ασθενείς και είχαν πρόβλημα οικονομικό, ρευστότητας, επιχειρηματικότητας, ακόμα και πριν την υγειονομική αυτή κρίση, δεν θα τα καταφέρουν. Άρα λέτε νέα λουκέτα, εάν και εφόσον έχουμε και το τρίτο κύμα της πανδημίας, το οποίο μας χτυπά την πόρτα, ένα τρίτο ίσως lockdown. Άκουσα και τον συνάδελφό σας, τον κύριο Καφούνη, να λέει ένα στους δύο κλείνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξουμε. Μα και από μια έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ένας στους τρεις ανησυχεί ότι θα βάλει λουκέτο. Ναι. Δηλαδή από τις 80.000 επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε, είναι αυτό το νούμερο που σας είπα και εγώ περίπου. Δεν θα mm-hmm. καταφέρουν, δυστυχώς. Και όσο παρατείνεται αυτή η υγειονομική κρίση, τόσο μεγαλώνουν τα νούμερα αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, να πάρω το πρώτο σχόλιο από τον πρόεδρο των εργαζομένων του Δήμου της Αθήνας. Εκπροσωπείτε και την ΑΔΔΗ. Νοικοκυρέοι, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε, και είδα πως ο Δήμαρχος, ο κύριος Μπακογιάννης, σε χρόνο ρεκόρ, μέσα στο Νοέμβριο, ανακοίνωσε αυτό το πρόγραμμα ομπρέλα για τα 40 εκατομμύρια, για να μπορέσει να στηριχθεί η εργασία και η επιχειρηματικότητα, φυσικά και ο πολιτισμός. Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι όλη η κοινωνία δέχεται μια τεράστια πίεση. Ναι. Ο ιδιωτικός τομέας όμως πραγματικά είναι σε μια ασφυκτική πίεση. Είναι εδώ πέρα οι δήμονες και οι επαείοντες επ' αυτού. Όμως εγώ σαν τρίτος σας λέω ότι ο ιδιωτικός τομέας σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος και πίσω από, από τα νούμερα, πίσω από τα στατιστικά στοιχεία κρύβονται άνθρωποι. Και κρύβονται οικογένειες και κρύβονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν τεράστιο πρόβλημα. Και το βλέπουμε και καθημερινά. Στην τοπική αυτοδιοίκηση ιδιαίτερα είναι απτό, διότι είμαστε σε καθημερινή επαφή με όλη την κοινωνία, με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Έχουν κάνει, συνολικά θα έλεγα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει κάνει μεγάλα βήματα όσον αφορά την προσφορά στην κοινωνία και στους δημότες ιδιαίτερα. Στο Δήμο της Αθήνας υπάρχει όντως ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι έχει και τις ιδιομορφίες ο Δήμος, οι οποίες είναι ξεκάθαρα ότι είναι κάποιες ιδιομορφίες που δεν τους συναντάμε πιθανόν σε πολύ μεγάλο εύρος ή σε όλους τους Δήμους. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί να καλύψει αδυναμίες οι οποίες υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Είναι η προσφορά κυρίως απορρέει από την δυνατότητα των προνοιακών δυνατοτήτων που έχει ένας Δήμος να βοηθήσει τους δημότες. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα από την αρχή. Μέσω των δομών οι οποίες υπήρχαν, οι οποίες δημιουργηθήκαν όλο αυτό το διάστημα και δημιουργούνται συνέχεια. Είναι δομές, προνοιακές δομές σε όλα τα επίπεδα, οι οποίες απευθύνονται σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη κάθε είδους. Όμως είναι πολύ δύσκολο ένας Δήμος να καλύψει την πραγματική αναγκαιότητα η οποία υπάρχει, διότι υπάρχουν και άνθρωποι, να ξέρετε,
που αποφεύγουν ακόμη να έρθουν και να ζητήσουν βοήθεια από τις προνοιακές δεδομές, διότι έχουν μία αξιοπρέπεια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αποφεύγουν να έρθουν να ζητήσουν βοήθεια, διότι θεωρούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν ακόμη. Γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια. Καλύπτουμε ένα μέρος αυτών των αδυναμιών που υπάρχουν. Δεν μπορώ να σας πω όμως ότι κανένας Δήμος θα καλύψει πλήρως και θα μπορέσει να αντεπεξέλθει σε μια τέτοια πίεση που δέχεται η κοινωνία. Εδώ θέλω να πάμε. Επιστρέφω στον Πρόεδρο για να ρωτήσω, λέει ο κύριος Πολυμερόπουλος, πραγματικά θα ξανασυναντήσουμε και πάλι μετά από μία δεκαετία μνημονίων, θα δούμε και πάλι την ακραία φτώχεια, η οποία πολλοί μου λένε, μα δεν έφυγε και ποτέ. Θα δούμε όμως μετά την υγειονομική κρίση και μία τεράστια κοινωνική κρίση. Και επειδή ξέρω ότι δουλεύετε και οι τρεις σας για την επόμενη μέρα, έχουμε τους επιδημιολόγους οι οποίοι μας λένε ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή και τους υπόλοιπους 6 μήνες. Άρα εδώ φτάνουμε στο καλοκαίρι ξεκάθαρα και επίσημα. Όταν λέει ο κύριος Βατόπουλος, το μέλος της Επιτροπής, ότι συνιστώ στους συμπολίτες μου ακόμα ένα εξάμηνο μεγάλης υπομονής, η ανηφόρα είναι εδώ μπροστά μας, κύριε Πρόεδρε. Άρα εσείς τι έχετε προτείνει συγκεκριμένα στην κυβέρνηση ώστε να μπορέσουν να υποστηριχθούν τα νοικοκυριά? Λοιπόν, ναι, ξεκάθαρα θα ήθελα μόνο να ξεκινήσω από το γεγονός που αναφέρατε και ειδικά για την Επιτροπή των Ειδικών, ναι, στους οποίους σεβόμαστε απόλυτα, τους εκτιμούμε, γνωρίζουμε το επίπεδο μόρφωσης και γνώσεων που έχουν. Μόνο μία παράκληση. Να βγαίνει ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής και να μιλάει, και όχι ο καθένας να εκφράζει τη θεωρία του και την άποψή του, που μπορεί να την εκφράζει μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής. Και το λέω αυτό γιατί. Ναι. Χάνεται η αξιοπιστία. Πολλοί ξεφεύγουν σε θεωρίες προσωπικές, ατομικές και όχι συνολικές της Επιτροπής, με αποτέλεσμα να δημιουργούν σύγχυση. Έχουμε πει ότι πρέπει να εφαρμόσουμε πολύ αυστηρά τα μέτρα προστασίας για να μπορέσουμε να ζήσουμε με τον κορονοϊό. Αυτό σημαίνει να μπορούμε να δουλέψουμε και με τον κορονοϊό και να μην, αν δεν πάμε από την πανδημία, θα πάμε από παινία στο τέλος. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι θα ήταν πιο αξιόπιστη μία άποψη ενός εκπροσώπου της Επιτροπής, όπως γίνεται από την επίσημη ενημέρωση, και όχι από τον καθένα ξεχωριστά. Να επισημάνω ότι η Επιτροπή των Επιδημιολόγων, όσο και το επίπεδο, αν θέλετε, να είναι υψηλό και η συμβολή τους τεράστια, δεν είναι κυβέρνηση. Προτείνουν και η κυβέρνηση αποφασίζει. Θα ήθελα λοιπόν τουλάχιστον εγώ σαν πολίτης και γι' αυτό, όχι για κανένα άλλο ρόλο, ότι όταν ακούω πάρα πολλές απόψεις και μάλιστα. Είστε ενοχλημένος, κύριε Πρόεδρε, γιατί είδαμε ότι υπήρξε και κυβερνητική όχληση. Όταν ακούω απόψη του, χάνεται η αξιοπιστία. Δημιουργούνται, αν θέλετε, αμφιβολίες κατά πόσο οι αποφάσεις είναι σωστές. Δεν είναι, νομίζω, η κατάλληλη στιγμή να δημιουργούνται αμφιβολίες. Ο κορονοϊός είναι εδώ, οι κίνδυνοι είναι εδώ. Όμως θα πρέπει ο καθένας να είναι πολύ, αν θέλετε, προσεκτικός στο ρόλο του, για να μπορεί να, σε μια περίοδο κόπωσης της κοινωνίας και της οικονομίας, έτσι, να πείθει ότι η άποψή του είναι σωστή. Υπήρξε και κυβερνητική όχληση, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό, γιατί είδαμε και τον κύριο Άκη Σκέρτσο, ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να βγαίνει ο κάθε λοιμοξιολόγος και να επισημαίνει. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτή η... Επιφέρει ζημιά στην αγορά, να το ρωτήσω διαφορετικά εγώ. Δημιουργεί βεβαίως ζημιά, δημιουργεί πρώτα απ' όλα μια ανασφάλεια, δημιουργεί φοβία, τα οποία επιδρούν αρνητικά στην κατανάλωση, δημιουργεί τις επιλογές του αφορμπερών, που αν μη τι άλλο είναι ό,τι χειρότερο για την ελληνική οικονομία. Γι' αυτό σας είπα ότι τα μέτρα δεν είναι ανεξάρτητα. Εντάξει, τα 24 δις, εντάξει, τα 7,5 δις. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα πού θα βρεθούν? Αν δεν δουλέψει η οικονομία, όπως πολύ σωστά είπαν και οι συνομιλητές μου, ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που τραβάει το κάρο της οικονομίας. Και όλα αυτά τα μέτρα προστασίας τα παίρνουμε για να μπορεί να λειτουργεί η μηχανή της οικονομίας. Σίγουρα εγώ θεωρώ ότι η εστίαση είναι ο κλάδος ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο. Και θα σας πω και αν συμπληρώσω και το κλείνω το λόγο, ότι αυτή τη στιγμή τα επιχειρηματικά νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις της εστίασης, οι 2 στις 10 έχουν αποθεματικά
διαθέσιμα για δύο μήνες και οι τέσσερις τους δέκα δεν έχουν καθόλου διαθέσιμα ταμιακά αποθεματικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πρόβλημα και τις δυσκολίες που δημιουργείται. Πάμε λοιπόν στο θέμα των, που αναφέρατε και εσείς, το τι πρόκειται να συμβεί την επόμενη μέρα. Σαφέστατα, 206.000 επιχειρήσεις, οι οποίες δυσκολεύουν είτε να ανεβάσουν ρολά προς τα δεινά, είτε να μην ανεβάσουν καθόλου. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει 70.000 επιχειρήσεις πανελλαδικά, κάθε δραστηριότητα. Σημαίνει 180.000 περισσότεροι άνεργοι, που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Και αυτό το οποίο χρειάζεται, επειδή γνωρίζουμε ότι μέχρι τώρα τα μέτρα προστασίας διαρκούν μέχρι τον Απρίλιο, με όλες αυτές τις αναστολές πληρωμών, χρειάζεται μια επιχειρηματική γέφυρα στήριξης μέχρι τέλος του χρόνου. Τα απόνερα της πανδημίας θα διαρκέσουν 18 με 24 μήνες στην οικονομία. Αυτό λοιπόν το οποίο ζητάμε είναι ένα moratorium οφειλών και πληρωμών. Και όταν λέω moratorium, τι εννοώ? Το moratorium είναι ένας νομικός όρος που το χρησιμοποιούν κατά κόρον οι τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια. Ναι. Σημαίνει ρύθμιση, κούρεμα, μακροχρόνια αποπληρωμή. Εάν δεν πάμε λοιπόν σε ένα moratorium να ρυθμίσουμε τα 234 δις του ιδιωτικού χρέους, στα οποία έχουν προστεθεί άλλα 28,5 δισεκατομμύρια ευρώ παγωμένων οφειλών την περίοδο της πανδημίας, δεν υπάρχει περίπτωση το κράτος να μπορέσει να εισπράξει τίποτα από αυτά. Θα έχουμε αυτή την έκρηξη λουκέτων και ανεργίας που δεν βοηθάει κανένα. Άρα θέλουμε μια επιχειρηματική γέφυρα στήριξης πέραν του Απριλίου και θέλουμε και μια συμφωνία η οποία μπορεί να είναι και σε κεντρικό επίπεδο. Για πρώτη φορά εγώ άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάει για ένα μανιφέστο μέτρων στήριξης για όλες τις χώρες. Αν λέγεται μανιφέστο, αν λέγεται μορατόριο, μας λέγεται όπως θέλετε να λέγεται, πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμίζει ό,τι έχει συσσωρευτεί όλο αυτό το διάστημα και δεν είναι εύκολο να καταβληθεί, να πληρωθεί ή να ρυθμιστεί εάν δεν υπάρχουν γενναίες ρυθμίσεις που θα συμπεριλαμβάνουν και κούρεμα. Ναι, βέβαια, θέλω στη συνέχεια να βάλουμε μετά τις διαφημίσεις τη συζήτησή μας. Μας απογοήτευσε η κυρία Λαγκάρντ για ακόμη μία φορά, γιατί απέρριψε κατηγορηματικά την διαγραφή των χρεών. Είναι γνωστό ότι ο πλανήτης περνά πολύ δύσκολες ώρες με τα χρέη της πανδημίας. Απόψε είστε εδώ για να κουβεντιάσουμε το πόσο δύσκολα περνά και η δική μας χώρα και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν εργασιακά. Της το ζητούν πάνω από 100 οικονομολόγοι και η κυρία Λαγκάρντ δεν είναι η ίδια μόνο, είναι και όλο αυτό που εκπροσωπεί, υπενθυμίζω εγώ, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές. Λέει, είπε ένα μεγάλο όχι. Θέλω να το βάλω αυτό στην πορεία στη συζήτησή μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το 30% όμως των δανείων, να ξέρετε ότι έχουν και πανωτόκια και έχουν και χρεώσεις επιπλέον. Αυτά τουλάχιστον θα έπρεπε να κουρευτούν και να μείνει μόνο το καθαρό κεφάλαιο. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε τι είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί υπάρχει τώρα μία νέα σκέψη στο τραπέζι, ένα νέο σενάριο, να μπει κόφτης στα SMS. Υπάρχει κατάχρηση για την άθληση και για τις αγορές και θέλω να το θέσω στην κουβέντα μας. Τι θα γίνει ακριβώς με μένα που θέλω να πάω από το κερατσίνι να ψωνίσω στην Κυψέλη. Θα μπορώ να πάω? Γιατί υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα σε σχέση με τις αγορές και με το λιανεμπόριο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης στον Γιώργο Παπαδάκη και επιστρέφουμε αμέσως. Έχει τεθεί ως έτοιμο αυτό, ως ιδέα έχει τεθεί στο τραπέζι. Οφείλω να πω ότι εγώ προσωπικά είμαι πολύ αντίθετο. Το θεωρώ πρακτικά ανεφάρμοστο. Και δεν μπορεί να τους κατηγορήσει κολοσσιακά. Όχι, βέβαια. Από την άλλη, δυστυχώς η πανδημία επιβάλλει τις κοινωνικές αποστάσεις. Γιατί από την άλλη, με την άλλη πλευρά. Ότι αν είμαστε ένα μάλλον θα κολλήσουμε. Άρα πρέπει να βρούμε το σημείο της ισορροπίας. Δεν είναι εύκολο. Ούτε για εμάς είναι εύκολο που κυβερνάμε, ούτε για τον κόσμο που παρατηρεί τα μέτρα είναι εύκολο, ούτε για την Επιτροπή. Να μην κατηγορούμε την Επιτροπή από την άλλη, γιατί και οι λοιμοξιολόγοι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να βρουν και αυτή την βάλτη στη λύση. Δεν είναι και εύκολο. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο κύριος Βασίλης Πολυμερόπουλος, ο κύριος Γιώργος Κουράσης, πρωταγωνιστές. Εσείς είστε οι μεγαλύτεροι πρωταγωνιστές. Απόψε κάνουμε την κουβέντα για το πώς θα επιβιώσουμε οικονομικά
με την πανδημία είναι τεράστιο θέμα, κυρίες και κύριοι. Μετά την υγειονομική κρίση αντιμετωπίζουμε και τεράστια παγκόσμια οικονομική κρίση. Λοιπόν, πάω στον Γενικό Γραμματέα. Είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία, εκπροσωπείται όλη τη χώρα. Τα εστιατορικά επαγγέλματα και τα συναφή επαγγέλματα. Υπενθυμίζω ότι είναι 500.000 οικογένειες. Δεν είναι η απλή εστίαση μόνο όπως την θυμόμαστε. Υπάρχουν οι κλάδοι με το catering, υπάρχουν οι προμηθευτές. Υπάρχουν χιλιάδες. Τα καφέ, αναψυχή. Ακριβώς. Λοιπόν, χιλιάδες εργαζόμενοι, κύριε Κουράση. Έχετε ξεκινήσει μια μεγάλη κινητοποίηση. Μεθαύριο Τετάρτη, πλατεία Συντάγματος, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, θα δούμε και την αφίσα καμπάνιας που έχετε βγάλει. Μαζεύετε τα κλειδιά για να τα παραδώσετε. Είναι μια συμβολική κίνηση που κάνουμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων για να δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας και την αντίθεσή μας στα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση μέχρι τώρα, τα οποία χαρακτηρίζουμε μέτρα ανακούφισης και όχι στήριξης. Mm-hmm. Και φυσικά για να τονίσουμε ότι χρειάζονται νέα μέτρα πραγματικής στήριξης και διάσωσης της εστίασης. Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Καταρχήν να πούμε για τα κλειδιά. Ότι ναι, τα μαζεύουμε σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος όπου έχουμε σωματεία που ανήκουν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία. Ναι. Τα οποία θα συγκεντρωθούν κατά τόπους και θα μαζευτούν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία στην Αθήνα, mm-hmm, και θα τα πάμε κάποια στιγμή στο Μαξίμου την επόμενη εβδομάδα προφανώς. Ναι. Τώρα τα μέτρα που ζητάμε εμείς. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με μια παρέα εστιατόρων στο Μαξίμου. Είδα τη δεικτική ανακοίνωσή σας. Ναι, είναι δεικτική και δεν μας εκπροσωπούν οι παρέες. Και ίσως τη χαρακτηρίσω και πολύ επιεικτική τελικά, γιατί υπάρχει θεσμικός φορέας ο οποίος εκπροσωπεί τους εστιατόρες και τα προβλήματά τους σε όλη τη χώρα, που είναι ο δικός μας, που είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία, που είναι μια θεσμοθετημένη. Ένας θεσμοθετημένος οργανισμός. Δεν σας προσκάλεσαν στο Μαξίμου? Όχι, βέβαια, δεν μας προσκάλεσαν. Παρότι έχουμε στείλει επιστολή εμείς στον Πρωθυπουργό για να τονίσουμε τα μέτρα που προτείνουμε για τη στήριξη των επιχειρήσεων και απλώς να αναφέρω μερικά από αυτά. Ότι είναι η μείωση του ΦΠΑ στο 6%. Είναι μια μείωση την οποία είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Θεσσαλονίκη για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, η οποία θα κατέβαινε από το 2013 στο 11%, θα μειωνόταν και εν ευθέτω χρόνο θα μειωνόταν σε μονοψήφιο νούμερο. Προφανώς ο Πρωθυπουργός εννοούσε το 9%. Παρόλα αυτά όμως, τώρα μας ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σε αυτήν την παρέα εκείνη την ημέρα, αλλά και ο κύριος Σταϊκούρα σήμερα, ότι θα παραμείνει ο ΦΠΑ στον καφέ και στα ροφήματα, στα μη αλκοολούχα δηλαδή, στο 13%. Παρότι ήταν υπόσχεση του Πρωθυπουργού για μόνιμη διατήρηση. Και μάλιστα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2020, ενώ το τουριστικό πακέτο έχει διατηρεί το 13% μέχρι τον Δεκέμβριο και τέλος Δεκεμβρίου του 2021. Ζητάμε λοιπόν και τη ρύθμιση οφειλών. Ρύθμιση οφειλών οι οποίες θα μαζευτούν όλες τέλος Μαΐου. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν έρθουμε σε μια κανονικότητα, όποτε μετεθούν και αυτά, ο εργοδότης, ο επιχειρηματίας θα έχει ένα πολύ μεγάλο φορολογικό βάρος να μπορέσει να τα απεξέλθει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν χρειάζεται αυτό που είπε και ο κύριος Κορκίδης. Θα ανοίξετε τον Απρίλιο. Γενναία μέτρα. Τον Απρίλιο θα ανοίξετε. Δεν το βλέπω. Ναι. Δεν το βλέπω, θα σας εξηγήσω. Ναι. Όπως είπε ο κ. Κορκίδης, χρειάζονται γενναία μέτρα μεταξύ αυτών και κούρεμα ενός μέρους των οφειλών και το υπόλοιπο μια πολύ καλή ρύθμιση ώστε να μπορεί ο καθένας να πληρώνει ό,τι έχει. Μην φανταστείτε ότι την επόμενη μέρα που θα έρθουμε σε μια κανονικότητα θα τρέχουν οι πελάτες να καλύψουν τα τραπεζοκαθίσματα των επιχειρήσεων, θα έχουμε τρελούς τζίρους και θα μπορούμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις οι οποίες έχουν προέλθει από αυτή την υγειονομική κρίση. Να. Γιατί το προηγούμενο το έχουμε από το πρώτο lockdown του Μαρτίου. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν τέλος Μαΐου να ανοίγουμε, οι πελάτες δεν ερχόντουσαν γιατί υπήρχε η φοβία αυτή. Υπήρχε η κακή ψυχολογία και φυσικά η ανασφάλεια. Μέχρι να καταλάβουν ότι τηρούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα όπως τα έχουν προτείνει οι υγειονόλογοι. Ξέρετε, και εμείς πρώτη προτεραιότητα βάζουμε την υγεία όλων. Και τη δική μας υγεία, των οικογενειών μας, αλλά και των καταναλωτών μας. Ένα άλλο μέτρο το οποίο θα μπορούσε να σώσει την εστίαση και να διατηρήσει συγχρόνως και τις θέσεις εργασίας είναι η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2021. Mm-hmm. Γιατί, όπως σας είπα, δεν θα υπάρχει ρευστότητα στις επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα μέτρα είναι για να δημιουργηθεί μια ρευστότητα, μια ανάσα στις επιχειρήσεις αυτές. Mm-hmm. Αλλά και μια χρηματοδότηση, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης στοχευμένο για την εστίαση, το οποίο να αφορά περίπου το 30% του αντίστοιχου περσινού τζίρου του χρονικού διαστήματος που είμαστε κλειστά. Κάτι αντίστοιχο που έχουν κάνει άλλα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, 70 και 75%. Μιλάμε για πιο εύρωστες βέβαια οικονομίες και μιλάμε για άλλα μεγέθη. Τα νέα δάνεια που εξήγηλε ο κύριος
Παπαθανάσης σε σχέση με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου έως 50.000. Ό,τι σας καλύπτουν, ό,τι περνάει, σας υποστηρίζουν. Ναι, αυτό αφορά τις υγιείς επιχειρήσεις τις πάντα. Υγιείς. Και να δούμε πόσες θα είναι αυτές οι υγιείς επιχειρήσεις μέχρι να έρθει η ώρα να ανοίξουμε. Πόσες θα έχουν μείνει. Πιστεύουμε ότι το 80% των επιχειρήσεων δεν θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα χρηματοδότησης. Το τραπεζικό σύστημα είναι αυστηρό. Και κοιτάει να, έχει, να εξασφαλίσει την επιστροφή των δανείων. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι η χρηματοδότηση χωρίς τέτοια κριτήρια, χωρίς τα κριτήρια τραπεζικού συστήματος, θα ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει για την εστίαση. Mm-hmm. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε μια ανάγκη για την επόμενη μέρα. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός ακατάσχετος, συνδεδεμένος με το POS επιχείρησης. Mm-hmm. Ακατάσχετος λογαριασμός, γιατί τα χρήματα που μπαίνουν στο POS της επιχείρησης, που πληρώνουν δηλαδή με κάρτες οι πελάτες, ναι, δεν είναι χρήματα, δεν είναι κέρδη των επιχειρήσεων. Είναι οι υποχρεώσεις που έχει να καλύψει μια επιχείρηση. Αυτός ο λογαριασμός πρέπει να μείνει ακατάσχετος. Mm-hmm. Πολλές επιχειρήσεις κλείνουν και θα κλείσουν, γιατί δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στη ρευστότητα η οποία θα είναι αναγκαία για την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Είδαμε τη συνάντηση που είχατε με τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον Γιώργο Πατούλη. Θέλω να ρωτήσω, στο επίκεντρο φυσικά ήταν η οικονομική κρίση σε σχέση με την πανδημία. Τι συζητήσατε? Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα το οποίο έτρεξε με μεγάλη επιτυχία, με τα 250 εκατομμύρια για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορονοϊό, και μπορεί κάποια επιχείρηση να ξεκινήσει και να πάρει από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ. Είχε τεράστια ανταπόκριση το πρόγραμμα αυτό από την περιφέρεια. Τι κουβεντιάσατε? Είχε ανταπόκριση, αλλά τελικά θα μπορέσουν να πάρουν χρήματα από αυτό το πρόγραμμα 1-4 επιχειρήσεις, περίπου 11.000 επιχειρήσεις από τις 40.000 οι οποίες έχουν κάνει το αίτημα. Ναι. Με τον κύριο Πατούλη συζητήσαμε μήπως θα μπορούσε να γίνει κάτι πιο στοχευμένο για την εστίαση. Αφού αυτός ο επαγγελματικός κλάδος είναι ο οποίος έχει χτυπηθεί πάρα πολύ. Είπαμε λοιπόν πως μπορούσε να μοριοδοτηθεί στα δικαιολογητικά η εστίαση με κάποιο τρόπο σύμφωνα με τον GAD που έχει η κάθε επιχείρηση. Επειδή περιμένουμε ότι θα ξανανοίξει το πρόγραμμα αυτό, θα βρεθούν νέα χρήματα στην περιφέρεια, με τον κύριο Πατούλη εργαζόμαστε και με το επιτελείο του, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα στοχευμένο πρόγραμμα για την εστίαση, για χρηματοδότηση πλέον των επιχειρήσεων. Δεν θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις, είναι δεδομένο αυτό. Έτσι, δεν υπάρχουν τα χρήματα για να καλυφθούν όλες οι επιχειρήσεις της περιφέρειας. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον αυτές οι οποίες έχουν ανάγκη και τηρούν τα κριτήρια θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν. Ωραία. Λοιπόν, πάω στον κύριο Πολυμερόπουλο. Είναι υψηλό το οικό φορτίο, κατά 200% μας λένε οι ειδικοί. Το κέντρο της Αθήνας αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα. Λαϊκά βράζει από τον κορονοϊό, το γνωρίζετε, το κουβεντιάζουμε καθημερινά και με τους επιστήμονες. Κύριε Πολυμερόπουλε, να δούμε, Πρόεδρε, εδώ πώς ακριβώς ο Δήμος της Αθήνας, η πρωτεύουσα, έχει μπει μπροστά στο κομμάτι που του αναλογεί, με μέτρα προστασίας και θωράκισης για τους κατοίκους, και θα ξεκινήσω με τις Κυριακές της Καθαριότητας. Μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση πώς όλοι οι συνάδελφοί σας έχουν πέσει μπροστά και κάνουν απολυμάνσεις σε όλη την Αθήνα. Κάθε Κυριακή, σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Και μπράβο! Καταρχήν θα αρχίσω από εκεί που σταμάτησε ο κ. Κροκίδης κάποια στιγμή που είπε για τους δημοξιολόγους ότι εντάξει, έχουν δημιουργήσει ένα κακό προηγούμενο καθημερινά στην τηλεόραση με έναν φοβικό λόγο και δημιουργεί μια ανασφάλεια. Mm-hmm. Στην ήδη, μάλλον λειτουργεί προσθετικά αυτή η ανασφάλεια, στην ίδια ανασφάλεια που υπάρχει όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Και σας είπα και προηγουμένως ότι υπάρχουν δομές στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο Δήμο Αθηναίων πολύ μεγαλύτερες και περισσότερες δομές, αλλά οι δομές είναι ο σκελετός, είναι κάτι, ένα νεκρό γράμμα. Αν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, αν δεν υπάρχουν οι εργαζόμενοι που τις υλοποιούν. Και θα ήθελα να σας πω ότι παντού σε όλο το δημόσιο προσπαθούν σε όλες τις προνοιακές, τις νοσοκομιακές δομές που είναι, οπουδήποτε μπορούν να δώσουν μία μικρή ανακούφιση, το κάνουν. Ιδιαίτερα τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση που μιλάμε και στο Δήμο της Αθήνας. Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι το σύνολο, το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων είναι στο κέντρο της Αθήνας, οι εργαζόμενοι στο Δήμο της Αθήνας. Βέβαια. Με αποτέλεσμα, γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα άκρος επικίνδυνο σημείο, μια περιοχή η οποία βράζει, όπως είπατε προηγουμένως. Και παρότι είναι αυτή η κατάσταση, νομίζω ότι με αυταπάρνηση δίνω έναν αγώνα, διότι δεν είναι
κάποια κομμάτια τα οποία έρχονται σε επαφή ή είναι ή με τοπικές υπηρεσίες που είναι επικίνδυνες. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο της Αθήνας έχουμε πάρα πολλά κρούσματα σήμερα, σε τώρα, αυτή τη στιγμή, σε εξέλιξη, σε διάφορες υπηρεσίες, είτε είναι διοικητικές, είτε είναι στην καθαριότητα, είτε είναι τεχνικές υπηρεσίες, είτε είναι στη δημοτική αστυνομία, υπάρχουν πολλά κρούσματα και αυτά οφείλονται κατά βάση στην επαφή προφανώς που υπάρχει με τον κόσμο. Υπάρχει φοβία, φυσικά φοβάται. Όταν έρχεσαι σε επαφή και βλέπεις ότι ο διπλανός σου έχει πέσει θύμα του ιού, είναι φυσιολογικό να φοβάσαι. Από την άλλη, προσπαθούμε να μην κλείνουν ούτε υπηρεσίες, ούτε ειδικότητες να μην υπάρχουν, ούτε να κλείνει οποιοδήποτε χώρος μπορεί να προσφέρει. Δηλαδή, κοιτάζουμε να το φέρουμε στα όρια που μπορεί να εργαστεί, με την ασφάλεια βέβαια που δίνουμε πρώτα και κύρια στον κάθε εργαζόμενο. Ο Δήμος προσπαθεί, πέραν αυτών που είπα προηγουμένως, να βοηθήσει στο σύνολο. Η καθαριότητα κάνει ό,τι είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή με τα μέσα τα οποία έχει, να πλύνει τα πεζοδρόμια, να απολυμάνει τα πεζοδρόμια, να απολυμάνει τους χώρους, να είναι ευπρεπισμένοι οι χώροι, να μπορούν να κάθονται στα παγκάκια που πηγαίνουν ή στα διάφορα μέρη που μπορεί κάποιος να σταματήσει, να είναι όσο το δυνατόν απολυμασμένα, όσο πιο καθαρά γίνεται. Στις υπηρεσίες που έρχονται οι δημότες, είτε είναι στα ΚΕΠ, είτε είναι οι υπηρεσίες που κάνουν τις συναλλαγές, προσπαθούμε να είναι όσο πιο ασφαλείς υπηρεσίες γίνεται, πηγαίνοντας είτε μέσω των ραντεβού που κλείνονται, είτε μέσω τη σειρά η οποία ακολουθείται με θρησκευτική ευλάβεια, με τις μάσκες που επιβάλλονται. Δεν μπορεί κάποιος να μπει μέσα σε οποιοδήποτε κτίριο, σε οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς την μάσκα και βεβαίως σε απολυμάνσεις οι οποίες γίνονται, αλλά και τις αποστάσεις που κρατάμε και τα διαχωριστικά τα οποία έχουμε επιβάλει να υπάρχουν ώστε να μην υπάρχει καμία ή να υπάρχει όσο πιο μικρή επαφή γίνεται. Παρόλα αυτά, τίποτα δεν εξασφαλίζει 100% την ασφάλεια. Και, απολυμάνατε τα σχολεία, κύριε Πρόεδρε. Στα σχολεία έχουμε συνεχή παρουσία. Και με τις καθαρίστριες, με συγχωρείτε, ναι, που έχουμε πάρει. Γιατί υπάρχουν δήμοι οι οποίοι λένε ότι έχουν πρόβλημα με την καθαριότητα. Έχουμε πάρει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό καθαριστριών. Υπάρχει πλήρες επάρκεια με τις καθαρίστριες. Τα σχολεία απολυμαίνονται και καθαρίζονται. Mm-hmm. Γίνεται σε αυτό το τομέα, νομίζω, μια πολύ καλή δουλειά. Και βεβαίως θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν τα λέω αυτά από καμία έξαρση ιδιοτέλειας ή συντεχνιακής αντίληψης, αλλά τα λέω για να νιώθει ο κόσμος λίγο πιο ασφαλής. Βέβαια, όταν έρχεται σε επαφή είτε με τις δημόσιες υπηρεσίες και ιδιαίτερα με το Δήμο προκειμένου που μιλάμε, είτε με τα σχολεία, και να νιώθει μια περισσότερη ασφάλεια, διότι αρκετή ανασφάλεια έχουμε δεχτεί όλο αυτό το διάστημα. Να πω ότι οι συνάδελφοι στα γαλλικά μέσα μεταφέρουν πως στην Γαλλία απαγορεύεται η φασμάτινη μάσκα για τα σχολεία, για να μπορούν να συνεχίσουν, είπε ο Γάλλος Υπουργός, να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία. Απαγορεύεται πλέον η φασμάτινη και θα μείνουμε μόνο στην χειρουργική. Λοιπόν, γιατί είμαστε εδώ στο επίπεδο του τρίτου κύματος. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κορκίδη, οι λαϊκές αγορές, να πούμε ότι θα ξανανοίξουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από αυτό το Σάββατο. Είναι η ανακοίνωση που ήρθε το πρωί από την κυρία Αριστοτελία Πελώνη. Και σας είδα και ενοχλημένο όταν το κουβεντιάζαμε. Ο κόσμος, η κοσμοσυρωή στην Ερμού, για παράδειγμα. Αν ήθελα να πάω να ψωνίσω κάτι εγώ, κύριε Πρόεδρε. Τηρούσαν όλα τα μέτρα οι καταστηματάρχες μέσα, με τους λίγους οι οποίοι έπρεπε να μπουν, με την μάσκα, με τα αντισηπτικά. Άρα, γιατί ακριβώς πρέπει να παίρνει, να το πω λαϊκά, την μπάλα, να τη χάνουμε την μπάλα και να προσπαθούμε να πούμε ότι είδες με το λιανεμπόριο υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και υπάρχει θέμα με την διασπορά. Κοιτάξτε, το λιανικό εμπόριο σίγουρα ήταν στο επίκεντρο, αν θέλετε έτσι, της όλης διαδικασίας στήρησης, ναι, των μέτρων με το άνοιγμα της αγοράς. Ξέραμε ότι περνάμε από ένα τεστ και ανάλογα το τεστ το οποίο θα παίρνει και το λιανικό εμπόριο, ενδεχομένως να είχαμε μια επέκταση αυτής της απελευθέρωσης των περιοριστικών μέτρων και σε άλλους κλάδους. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν τέτοια επιδημιολογικά φορτία που δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο, τουλάχιστον για την ώρα, και για μένα θα είμαστε σε αυτή τη διαδικασία του ακορντεόν μέχρι τέλος Μαρτίου. Θα σας πω το εξής. Είχαμε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη, και συζητήσαμε για την περιφέρεια Αττικής, τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται.
Πράγματι, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, το 52% της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας πραγματοποιείται στο λεκανοπέδιο Αττικής. Αυτό λοιπόν, το οποίο, ένα εργαλείο το οποίο έχουμε στα χέρια μας και μάλιστα είναι και έδρα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι η οικονομική γεωγραφία της περιφέρειας Αττικής. Που σημαίνει τι επιχειρηματικότητα έχουμε, πού την έχουμε, πού είναι συγκεντρωμένη αναδραστηριότητα, ανακλάδο, ώστε να μπορεί αυτός ο οικονομικός χάρτης να μπει δίπλα στον δημοσιονομικό, στον υγειονομικό χάρτη και να μπορούν να πάρθουν σωστές αποφάσεις. Ό,τι μπορεί να λειτουργήσει, που δεν είναι εστία μετάδοσης, που δεν δημιουργήσει νοστισμό, θα πρέπει να λειτουργήσει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Κεντρικούς οδικούς άξονες. Στη Λεωφόρο Κηφισία, στην Βουλιαγμένη, στην Πειραιώ, στο ποτάμι. Υπάρχουν μεγάλες εκθέσεις επίπλων, στρωμάτων, ηλεκτρικών ειδών. Υπάρχουν κάποιες εκθέσεις, αν θέλετε, νηφικών, που αν δεν δοκιμαστούν δεν μπορεί να παντρευτεί η νύφη. Λοιπόν, εάν δεν πάει να δει το έπιπλο, το οποίο μάλιστα είναι και σε μεγάλους χώρους εκθεσιακούς και προβλέπονται και τηρούνται όλα τα μέτρα των 25 τετραγωνικών ανά άτομο, αυτά. Δεν πάει στην Πειραιώς κανείς να κάνει βόλτα, ούτε πάει στο ποτάμι να κάνει βόλτα, άρα δεν δημιουργείται συνοστισμός. Μπας με το αγιο ταχύ σου. Αυτές οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Η άποψή μας και η προσέγγισή μας, και σε αυτό ήταν και είναι και αρρωγός μας ο Περιφερειάρχης, ο οποίος προέρχεται από εμπορική οικογένεια, να ξέρετε, γνωρίζει ότι πραγματικά είναι εφικτό. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι καιρός από τα οριζόντια μέτρα να πάμε στα στοχευμένα μέτρα, να μπορούν να λειτουργήσουν κλάδοι, τομείς, επιχειρήσεις της οικονομίας που δεν δημιουργούν πρόβλημα ή, αν θέλετε, δεν επιβαρύνουν το υλικό φορτίο. Αυτή είναι η πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει. Πολύ αυτή συζητάμε. Καταθέσαμε λοιπόν αυτό τον οικονομικό χάρτη. Πράγματι υπάρχουν περιοχές, όπως είπατε, στο κέντρο της Αθήνας και άλλων δήμων και άλλων πόλεων που δημιουργούν συνοστισμό. Όμως δεν είναι όλα τα καταστήματα, ξέρετε, σε πεζόδρομους. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι το μέτρο των πωλήσεων με ραντεβού θα είναι πιο ασφαλές από ότι να δημιουργούμε ουρές στα πεζοδρόμια, σε μαγαζιά που είναι το ένα δίπλα στο άλλο, με ουρές σε 9 ατόμων που είναι η μία πάνω στην άλλη, και αυτό θα ήταν πιο επικίνδυνο. Νομίζω ότι μετά από αυτό το κύκλο των περιοριστικών μέτρων και στην αναθεώρηση που θα γίνεται κάθε Παρασκευή, να μπει στο τραπέζι των ειδικών και της κυβέρνησης όμως, και να μπορέσουμε να πάρουμε πιο στοχευμένα μέτρα, ώστε να λειτουργήσει η ελληνική οικονομία που το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Και κάτι τελευταίο, κυρία Σαββοριανάκη, πάνω σε αυτό. Μην νομίζετε ότι το πρόβλημα το τεράστιο το έχει μόνο η Ελλάδα. Το έχουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας πω ότι το οικονομικό κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπεσε στις μείον 15,5 μονάδες. Το κλίμα στη Λιανική, ο δείκτης Λιανικής, στις μείον 19 μονάδες από μείον 13 που ήταν, και αναφέρομαι στον Ιανουάριο. Επίσης, το δημοσιονομικό κόστος στο δικό μας, τουλάχιστον για το Φεβρουάριο, θα είναι πάνω από 500 εκατομμύρια και οι απώλειες από τις επιχειρήσεις από αυτά τα μέτρα θα είναι πάνω από 1 δις. Σκοπός μας λοιπόν τι είναι, να περιορίσουμε αυτή τη ζημιά των 100 εκατομμυρίων ημερησίως που δημιουργεί ένα lockdown. Εμείς τρέχουμε για να προλάβουμε, κύριε Πρόεδρε, εδώ, γιατί είδαμε και τσουνάμι απολύσεων, είδαμε στην Ισπανία τι γίνεται, είδαμε τι γίνεται στους γείτονες Ιταλούς. Άρα εδώ πρέπει να προλάβει η κυβέρνηση τώρα τις απώλειες για τις θέσεις εργασίας. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κουράση, γιατί υπήρξαν και πολλές αντιδράσεις σε σχέση με αυτό το στις 6 απαγόρευση κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα. Υπήρχαν τεράστιες ουρές έξω από τα σούπερ μάρκετ στις 5 η ώρα. Άκουγα τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι δεν θέλω να συνοστίζεται ο κόσμος, αλλά όταν κλείνει τις λαϊκές αγορές, το Σάββατο δεν εργάζεται. Δεν εργάζονται περισσότεροι. Προσπαθούν λοιπόν να πάνε στο σούπερ μάρκετ να πάρουν κάποια τρόφιμα για την οικογένειά τους. Έγινε ο απόλυτος πανικός. Τι κερδίσαμε? Κερδίσαμε τελικά πολύ περισσότερα από τις 6 μέσα στο σπίτι ή μέχρι τις 6 είχαμε πρόβλημα σε σχέση με τη διασπορά? Κύριε Κουράση, επειδή είπε για εξειδίκευση και για στόχευση. Για την εξειδίκευση, αλλά όταν αποφασίζουν κάποιοι για σένα χωρίς εσένα και δεν έχουν απλές γνώσεις πώς λειτουργεί ο εμπορικός κόσμος και γενικότερα μια αγορά, είναι λογικό να οδηγούνται σε λάθη. Πώς σας ακούγεται, εάν μπει, δηλαδή να μην μπορώ εγώ να κάνω ενδεχομένως τις αγορές μου σε άλλη περιοχή για να μπορέσω να περιοριστώ, να μην στέλνω
8 SMS διαφορετικά, είμαι 10 ώρες έξω. Υπάρχουν, έχουν γίνει και αυτά. Η κατάχρηση δεν είναι κανόνας. Η κατάχρηση, η άθληση... δεν είναι κανόνας. Η κατάχρηση έχει γίνει από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τη λέξη σε σύνδρομο του αποφυλακισμένου. Ναι. Έτσι, δηλαδή βγαίνουν έξω για μία ώρα, κάνουν δύο και τρεις. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και οι νόμοι οι οποίοι, αν τους στηρίσουμε σωστά όπως προβλέπετε, δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα μετάδοση του ιού, ούτε συνωστισμός ούτε συγχρονισμός πουθενά. Το take away που στην αρχή υπόθηκε ότι θα πρέπει να καταργηθεί μετά τις 6 το απόγευμα, όπως είδατε. Στην αρχή είπαμε μας απαγορεύεται κιόλας το Σαββατοκύριακο, δημιούργησε ένα αλαλούμ στο χώρο της εστίασης γενικότερα. Είπε ο υπουργός ότι διορθώνουμε τα λάθη. Το διόρθωσε ο υπουργός, γιατί βάζοντας κάτω την απλή λογική. Βέβαια. Έτσι, πώς λειτουργεί το εμπόριο, πώς λειτουργεί η επιχειρηματικότητα, πώς λειτουργεί ο κάθε ένας στην οικογένειά του και πώς λειτουργεί ο επιχειρηματίας. Εσείς για την εστίαση, γιατί είπε ο κύριος Κορκίδης και ο κύριος Πολυμερόπουλος, πια έχουμε περάσει στην εξειδίκευση, γιατί σιγά σιγά πάμε στην άνοιξη, πάμε στο Πάσχα. Είμαστε στο τρίτο κύμα και προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει το επόμενο εξάμεινο. Τρέχουν και εμβολιασμοί ταυτόχρονα. Ποια είναι η εξειδίκευση στα δικά σας μέτρα που έχετε ζητήσει από την κυβέρνηση? Σε ό,τι μας αφορά. Γιατί οι παρέες μου είπατε δεν τα ζήτησαν. Ακριβώς. Βέβαια, λογικό είναι. Οι παρέες έφυγαν ικανοποιημένοι ακούγοντας αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επανέλαβε αυτά τα οποία ίσχυαν. Κάτι άλλο. Έδωσε παράταση δηλαδή στα ισχύοντα. Ωραία. Επειδή μιλάτε για συναδέλφους στο εξωτερικό. Εμάς, τι πρέπει να γίνει και εδώ. Ο χώρος εστίασης είναι διαφορετικό από τα εμπορικά καταστήματα υπόλοιπα. Εμείς χρησιμοποιούμε αναλώσιμα προϊόντα τα οποία έχουν μικρή ημερομηνία λήξεως. Δεν μπορείς να ανοίγεις με τη μέθοδο του ακορντεόν, να ανοίγεις και να κλείνεις. Να ανοίγεις μια εβδομάδα και να κλείνεις μετά από 15 ή 20 μέρες. Αυτό το πάθαμε τον Μάρτιο του 2020, όπου πετάχτηκαν τόνοι προϊόντων από όλες τις επιχειρήσεις της χώρας. Αλλοιώθηκαν τα τρόφιμα. Θέλουμε να ανοίξουμε όλες οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι λοιμοξιολόγοι λένε ότι πρέπει να ανοίξουν στους εξωτερικούς χώρους μόνο. Η Ελλάδα προσφέρεται γι' αυτό καλώς εγώ των πραγμάτων από την άνοιξη και ύστερα. Ναι. Φαίνεται ότι μέχρι τότε σε εσωτερικούς χώρους δεν μπορούμε να δούμε να ανοίγει η εστίαση. Θεωρώ ότι και εγώ όταν θα ανοίξει ο καιρός, ότι θα αρχίσει να λειτουργεί σταδιακά, βάζοντας πάντα σαν πρώτη προτεραιότητα την υγεία όλων. Αλλά έχουμε μια ανησυχία βέβαια ότι το τρίτο κύμα μπορεί να είναι ακόμη πιο ισχυρό από ό,τι ήταν μέχρι τώρα τα επιδημιολογικά στοιχεία τα οποία είχαν χτυπήσει τη χώρα μας. Βλέπουμε ότι και η Γερμανία έβγαλε ανακοίνωση και κλείνει τα σύνορα στους Έλληνες γιατί φοβάται το μεταλλαγμένο ιό. Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι ότι πιο εύκολο να διαχειριστεί κάποιος. Αχαρτογράφητα νερά είναι αυτά. Είναι κάτι το πρωτοφανές. Είναι λογικό να γίνουν και λάθη. Είναι λογικό να γίνουν και σωστά πράγματα όμως. Είστε εδώ όμως για να μπορείτε να συζητάτε με την κυβέρνηση, κύριε Κορκίδη, κύριε Κουράση, ο κύριος Πολυμερόπουλος. Ήσασταν στο Υπουργείο Εσωτερικών το πρωί, είχε συνάντηση που έωτα με τον κύριο Μάκη Βορύδη. Ναι. Τι συζητήσατε, Πρόεδρε? Κοιτάξτε, συζητήσαμε για τοπική αυτοδιοίκηση, να πάρουμε δύο πράγματα. Συζητήσαμε για τα δικά μας τα προβλήματα, τα οποία αφορούν τους εργαζόμενους και την τοπική αυτοδιοίκηση ιδιαιτέρως. Αλλά συζητήσαμε και κάτι άλλο. Συζητήσαμε τα μέτρα τα οποία υπάρχουν και πώς θα κάνουμε καλύτερη την διαβίωση των ανθρώπων μέσα σε αυτή την κατάσταση την οποία όλοι σήμερα αντιμετωπίζουμε και πώς θα νιώθει πιο ασφαλής και ο εργαζόμενος στον εργασιακό χώρο, αλλά και ο πολίτης, ο δημότης, ο οποίος πηγαίνει σε μια δημόσια υπηρεσία. Ενώ μέχρι τώρα πηγαίναμε και συζητάγαμε πάντα με έναν υπουργό τα συντεχνιακά θέματα, τέλος πάντων, ευρύτερα ή εγκύτερα, τώρα είχαμε και αυτό το θέμα, δείχνοντας και από την πλευρά μας την προσπάθεια ή την ανησυχία που έχουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Διότι δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση. Πέραν το ότι γενικά δεν είναι ευχάριστη, είπα και προηγουμένως ότι εδώ πέρα εγώ βιώνω στο κέντρο της Αθήνας μια συνεχή πίεση με την περιοχή να είναι στο κόκκινο κάθε τρεις και λίγο. Πρόεδρε. Και από την άλλη θέλω να σας πω ότι όντως έχει κουράσει, καταλαβαίνω, τον ιδιωτικό του τομέα, αλλά υπάρχουν όλοι οι τομείς οι οποίοι έχουν κουραστεί, αυτοί είναι οι πιο κουρασμένοι. Μου έλεγε πριν έρθω ένας φίλος, Πρέπει να κλείσω. Να κλείσω με την περιφέρεια Αττικής, με την μεγαλύτερη της χώρας, 66 Δήμη. Να πούμε ότι παρεδόθησαν σήμερα κάδοι εσωτερικής ανακύκλωσης, κύριε Πρόεδρε, από τον Περιφερειάρχη Αττικής στο νοσοκομείο μας, στο Παίδων Αγία Σοφία. Ας δούμε τις φωτογραφίες και κλείνω με αυτό. Δευτερόλεπτα. Λοιπόν, να δούμε το φωτορεπορτάζ από εκεί, για να κλείσω με αυτό. Παρών εκεί και ο διοικητής. Είναι καθήκον μας να συμβάλλουμε έμπρακτα στη διατήρηση
ενός υγιούς περιβάλλοντος, γιατί πάνω απ' όλα φυσικά είναι η υγεία και στα παιδιά μας το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, το Παίδων Αγία Σοφία. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κορκίδη, τον κύριο Πολυμερόπουλο, τον κύριο Κουράση. Νομίζω ήταν πολύ ανοιχτή η κουβέντα. Ραντεβού αύριο στις 9. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.